Καλάθι και φάουλ, τρίποντο και φάουλ από τον Ρέντικ. Μέτρ του τρυπόντου ο JJ Ρέντικ. Το φάουλ ήταν από τον Μακόλουμ. Ο Ρέντικ και πάλι για τρεις. Θα βρει ξανά στόχο. Πολ. Γκρίφιν. Θέλει να ποστάρει. Θα νικήσει εύκολα τον Χάρκλες. Θα πάει προς τα μέσα, μπροστά στον Κέιμαν, θα δώσει καμπύλη στην μπάλα και ταυτόχρονα προβάδισμα και πάλι το σκρίνει από τον Πλάμλι. Ο Μακόλουμ, δείτε πως τον περιμένουν. Πέστε στον Κλίπερ, σε εντυπωσιακή φάση. Θα γίνει το κλέψιμο, ο Πλάμλι τρέχει στην άλλη πλευρά. Καλάθι και φάουλ, 37-27. Πολ. Θα πατήσει το φρένο και θα σουτάρει για δύο. Η διαφορά ανεβαίνει και πάλι στους 10. Γκρίφιν. Είναι στο ενασμένο με τον Χάρκλες. Με ταμπλό ο Γκρίφιν. Με δεύτερη προσπάθεια. Με τρίτη. 47-36. Μπορούν να διευρύνουν ακόμα περισσότερο το προβάδισμά τους οι Clippers. Αν είναι εύστοχοι στην επίθεση που έχουν. Και θα την εκδηλώσει ο Πολ. 53-43. Πάει προς τα μέσα με τα αριστερό χέρι ο Χάρκλες. Ο Αμινού είναι εκεί για να ανανεώσει την επίθεση των Blazers. Τον πιέζει ο Γκρίφιν. Ο Λίλαρτ, γερό πάτημα και κάρφωμα με τα αριστερό χέρι. Πολ. Το σπάσιμο της μέσης. Ο Πολ με τον Γκρίφιν. Ο Γκρίφιν μάλλον κάρφωσε την μπάλα στο καλάθι των Blazers. 59-54. Τζόρνταν. Γκριν. Πάει προς τα μέσα με αντίπαλο τον Αμινού, θα τον νικήσει. 66-59. Τον αριστερό διάδρομο, καμπύλη στην μπάλα. Η διαφορά πέφτει στους 6. 69-63. Ενώ ο Rivers στη λήξη του χρόνου θα κάνει το 76-63. Ο Μακόλουμ, ο Αμινού στον Πλάμλι. Ο Λίλαρτ έδωσε καμπύλη στην μπάλα για να νικήσει τον Τζόρνταν που είχε σηκωθεί για να κόψει τον αντίπαλό του. Λίλαρτ θα βρει το χώρο και θα καρφώσει. 92-75. Τζόνσον για 3. 102-81. Με βασικό του όπλο τα πολύ καλά ποσοστά, το Μαϊάμι δεν είχε πρόβλημα να λυγίσει την αντίσταση της Σάρλοτ, να την κερδίσει με 115-103 και να κάνει το 2-0 στη σειρά των μεταξύ τους αγώνων. Το πρώτο ημίχρονο είδε τους γηπεδούχους να σουτάρουν με το εντυπωσιακό 74% εντός παιδιάς, ενώ παράλληλα ήταν πολύ προσεκτικοί και στην άμυνα. Ο Dwayne Wade πέτυχε 28 πόντους και μοίρασε 8 assist και ήταν ο παίκτης που ξεχώρισε για τους νικητές. Από την δική τους πλευρά οι Hornets είδαν τους Kemba Walker και Al Jefferson να σκοράρουν συνολικά 54 πόντους, αλλά αυτό να μην αποδεικνύεται αρκετό. Το Cleveland σκόραρε κατά ρυπάς από τη γραμμή του τρυπόντου, πέτυχε 20 σε σύνολο 38 προσπαθειών, νίκησε τον Detroit με 107-90 και έκανε το 2-0 στη σειρά. Ο LeBron James σκόραρε 27 πόντους την ώρα που ο J.R. Smith έκανε double-double με 16 πόντους και 10 rebound. Οι Pistons στερήθηκαν το καλό μακρινό σουτ και αυτό τους κόστησε. Μετά από το πρώτο ημίχρονο οι αντιστάσεις τους κατέρευσαν και δεν μπόρεσαν να ακολουθήσουν το ρυθμό των Cavaliers. Ο καλύτερος παίκτης των φιλοξενούμενων ήταν ο Andre Drummond με 20 πόντους, ενώ ο Reggie Jackson είχε 14.